τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα, τη χώρα μας επισκέπτεται ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σόλτς την ερχόμενη Πέμπτη. Τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο με επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά συζήτησαν πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με πρωτοβουλία του επικεφαλής του State Department. Δήλωση στήριξης της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα κομίζει στις αποσκευές του ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου. Οι ισχυρές συμμαχίες της Ελλάδας και το έντονο αποτύπωμά της στην περιοχή επιφέρουν μεγάλο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Ελλάδα να μην εμπιστευτεί αυτούς που χαϊδεύουν την πλάτη της. Αυτοί που τους λένε προχωρείτε λιοντάρια μου και όταν έρθει η μέρα θα την αφήσουν μόνη. Δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία τετελεσμένου από την Ελλάδα. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι απειλές για τις δίθεν δυνατότητες του πυράβλου Ταϊφούν με τους γείτονες να ονειρεύονται ακόμα και πυρηνικά όπλα. Değerlendiriyorum. Bunun ötesinde şöyle bir temel gerçek de var. Bu ilk deneme. Bundan sonraki süreçlerde belki Türkiye çok daha uzun menzilli silah sistemlerini. Η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών της υδάτων στην Κρήτη σε χρόνο που η ίδια θα αποφασίσει, απαντά η κυβέρνηση στη σχετική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Προσέξτε, δεν είναι κάζους μπέλη, είναι η Ανατολική Μεσόγειος και είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Δεν αποπολούμε κανένα μας κυριαρχικό δικαίωμα, όπως αυτό υπάρχει και στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι είναι αιτία πολέμου, δηλώσεις από τον Τσίπρα που ξεπερνούν τα όρια του. Η επιθετική ρητορική του Ερντογάν φαίνεται πάντως ότι αποδίδει καρπούς, αφού όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στη χώρα, το κόμμα του σημειώνει άνοδο. Στον Αλφα τώρα μιλάει Γερμανός ανταποκριτής στην Τουρκία για το σχέδιο πίσω από τις απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Με όπλο την ακραία επιθετική ρητορική και κατά της Ελλάδας, ο Ερντογάν κλείνει την ψαλίδα για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία και αποκτά ισχνό προβάδισμα μιας μονάδας. 44,9% του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, 43,9% στον βασικό του αντίπαλο Κιλιτζάρογλου. Especially the financial crisis creates a big problem for Erdogan and every day he's losing votes from them. Recep Tayyip! The campaign of Erdogan and we will come one night slogan is just to try to change people's mind and to be able to keep his chair at the palace. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Μπουλέν Μαμάη, ανταποκριτής των κορυφαίων γερμανικών μέσων στην Κωνσταντινούπολη, της Deutsche Welle και της FAZ, αποκωδικοποιεί τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν για την Ελλάδα. Το «Μπορεί να έρθουμε νύχτα» είναι ένα στίχος από ερωτικό τουρκικό τραγούδι, εξηγεί, που έγινε απειλή στα χείλη του Τούρκου Προέδρου για να χαϊδέψει τα αυτιά εθνικιστών ψηφοφόρων. Which is the real connection between this song and the financial crisis of Turkey? When they go back to their home, when they open their refrigerators, they see that they don't have enough food. Or when they go out to the supermarket, they see that all the prices are going up and up every day. So taking that steps make the problems with Greece bigger and bigger. His only aim is trying to get votes from the nationalists and the Islamists nowadays. That's his only issue. That song is just a song, but as you know in the history, that song has been used in the operation to Cyprus at 1974. It was kind of a message by Turkish army, one night we can come and interfere. But nowadays, using that old song, Erdogan needs crisis to be able to stand in the palace for a long time, for 5 more years.